Καλησπέρα, μπα επιτραπέζουμε. Θα έχουμε ένα review πάλι απόψε για ένα παιχνιδάκι το οποίο είναι το Macao του Stefan Feld. Το παιχνίδι είναι από 2-4 παίκτες. Έχουμε ένα στήσιμο για 4 παίκτες. Βλέπουμε και το ταμπλό. Ο κάθε παίκτης παίρνει αυτό το τροχό, το οποίο θα το δούμε είναι ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού. Θυμίζει λίγο το Trajan, το οποίο είναι πάλι του Feld, σαν μηχανισμό με λίγες διαφορές. Στην ουσία είμαστε στην πόλη του Μακάο, όπου πρέπει να κάνουμε εμπορικές ανταλλαγές ή να πάρουμε μέσα από κάθε πόλη ένα προϊόν, να φτιάξουμε το τείχος της πόλης ή να βγούμε στη θάλασσα και να κατακτήσουμε κάποιο λιμάνι για να πάρουμε αντίστοιχα VP. Το ταμπλό του κάθε παίκτη είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει 6 θέσεις για κάρτες. Και πάμε να δούμε λίγο πώς παίζεται, ποια είναι η σειρά του παιχνιδιού. Στην αρχή βγάζουμε από το ντεκάκι το βασικό τόσες κάρτες όσοι είναι οι παίκτες συν 2. Δηλαδή θα βγάλω από εδώ, αν παίξουμε 4 παίκτες, 6 κάρτες. Και με αντίστροφο order, το order είναι, θα το έχουμε εδώ, το οποίο βρίσκεται στη πλευρά του τείχους, στα τείχη της πόλης. Παρατηρούμε ότι πρώτο είναι το πορτοκαλί, δεύτερο το κίτρινο, τρίτο το καφέ και τέταρτο το άσπρο. Πάει ανάποδα για να κάνουμε επιλογή των καρτών, δηλαδή πρώτα το άσπρο, μετά το καφέ, μετά το κίτρινο και μετά το πορτοκαλί. Ενώ κανονικά στη σειρά μέσα στο παιχνίδι, ο πρώτος είναι πάντα αυτός που είναι από πάνω. Με reverse order λοιπόν διαλέγουμε μία κάρτα, ο κάθε παίκτης παίρνει μία κάρτα, ας πάρουμε στη τύχη αυτή και τη βάζουμε στην πρώτη θέση. Έχει σημασία γιατί μέσα από στη σειρά του κάθε παίκτης, μέσα από μια συγκεκριμένη phase, θα πρέπει να παίρνουμε πάντα μία κάρτα. Και επειδή το παιχνίδι παίζεται σε 12 γύρους, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και πάει λέγοντας μέχρι το 12ο, παρατηρούμε ότι οι θέσεις είναι 6. Οπότε κάποιες κάρτες θα περισσεύουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν ξεπεράσουμε τις 6 κάρτες πάνω στο ταμπλό θα παίρνουμε μία ποινή 3 πόντους, η οποία είναι αυτό το μαρκεράκι που έχουμε στο χρώμα μας για να μαρκάρουμε τις διάφορες περιοχές, που άμα το γυρίσουμε από την άλλη είναι η ποινή μείον 3. Αν λοιπόν συμπληρώσουμε και την 6η κάρτα πάνω στο ταμπλό θα πάρουμε αυτό το μείον 3 και θα το βάλουμε από πάνω. Θα δούμε ότι υπάρχει τρόπος να μην φτάσουμε 6, γιατί υπάρχει ειδικό action το οποίο μπορούμε να παίξουμε κάρτα από το ταμπλό μπροστά μας στην προσωπική περιοχή και να βγάλουμε έτσι την κάρτα από το ταμπλό ώστε να μην πάρουμε τη τιμωρία. Κάτω το ταμπλό είναι το χέρι ουσιαστικά. Ναι, στην ουσία ναι. Το play area, αν βάλουμε και το τροχό που έχουμε το βασικό μηχανισμό, πρέπει να έχουμε κάποιο χώρο για να παίξουμε εδώ μπροστά. Έτσι, εδώ θα βάζουμε τις κάρτες μας δηλαδή, οι οποίες θα είναι για όλο το παιχνίδι. Θα δούμε στην πορεία πώς παίζεται αυτό. Πάμε να δούμε στην πρώτη φάση τι κάνουμε. Το πρώτο που κάνουμε λοιπόν είναι πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι να τραβήξουμε μία κάρτα, όπως και να πάρουμε δύο κυβάκια από όποιο χρώμα θέλουμε. Νομίζω πρώτα κοιτάμε το άθροισμα τα νούμερα από τις κάρτες που βγήκαν. Όχι, αυτό είναι στην πρώτη φάση, πριν ξεκινήσει λέμε. Πριν ξεκινήσουν οι φάσεις, το πρώτο που κάνουμε είναι να πάρουμε μία κάρτα. Το επόμενο να πάρουμε δύο κυβάκια για να ξεκινήσουμε να έχουμε κάποιους κύβους στην περιοχή μας. Ας πάρω έναν κόκκινο και ένα μπλε και να το βάλω στην 1 και στη 2. Επειδή είναι 2 θα πάρω 2 μπλε. Θα πούμε γιατί είναι ο βασικός μηχανισμός εδώ του παιχνιδιού αυτό πως παίζεται. 1-2. Και τώρα ξεκινάμε το παιχνίδι. Η πρώτη φάση, όπως ξεκινάμε το παιχνίδι, είναι να βγάλουμε 4, αυτό το έχουμε μαζέψει από την προηγούμενη, βγάζουμε 4 κάρτες. Όσοι παίκτες και να παίζουν, πάντα 4 κάρτες θα βγάλουμε συν 2, δηλαδή 6. Οι 2 όμως εδώ είναι από το πρώτο γύρο, θα παρατηρήσουμε ότι γύρω από το ταμπλό υπάρχουν στο στήσιμο, στο setup, 2 κάρτες. Θα πάρουμε λοιπόν για το πρώτο γύρο αυτές τις 2 κάρτες και θα τις βάλουμε εδώ. Αυτή τη φορά με κανονική σειρά, από τον πάνω-πάνω δηλαδή προς τα κάτω, ξεκινάει ο πρώτος παίκτης και παίρνει μία κάρτα. Τη βάζει πάνω, μάλλον πριν το κάνουμε αυτό, πάμε και βλέπουμε το άθροισμα αριστερά και δεξιά.
θα δούμε ότι έχουμε κάποια νουμεράκια, το οποίο το ένα είναι με κίτρινο και το άλλο με καφέ χρώμα, το οποίο είναι 1-1-1-2-0-0. Τα αφρίζουμε και προχωράμε τα δύο μαρκεράκια που είναι πάνω στο ταμπλό, στη θέση του, των χρημάτων το κίτρινο και στη θέση του το υπόλοιπο, θα δούμε τι είναι αυτό στην πορεία γιατί είναι ξεχωριστό άξιον, το άλλο νούμερο. Ας το κάνουμε εδώ για παράδειγμα, 1, 2, 3, 5, 5 είναι αυτό και το άλλο είναι 7. Αυτό σαν άξον σημαίνει ότι ένα από τα άξον που μπορούμε να κάνουμε και μόνο μία φορά στη σειρά μας, για 5 χρήματα να πάρουμε 7 VP. 8 βασικά. 8 άλλο είναι. Ωραία. Οπότε για 5 χρήματα θα παίρναμε 8 VP. Πάμε να δούμε στη συνέχεια τι κάνουμε. Όταν το κάνουμε αυτό και τα βάλουμε τα δύο μαρκεράκια πάνω στο ταμπλό, όπως είπαμε πριν, από το πρώτο παίκτη, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, από πάνω προς τα κάτω, υποχρεωτικά ο καθένας διαλέγει μία κάρτα και τη βάζει στο ταμπλό του. Ο επόμενος, μέχρι που ουσιαστικά θα περισσέψουν δύο. Αυτές οι δύο που θα περισσέψουν, τις βγάζουμε εκτός και δεν παίζουν. Οπότε τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε κανονικά στην επόμενη φάση, η οποία μπορούμε στην ουσία να ρίξουμε τα ζάρια και τα έξι, τα βάζουμε σε μία άκρη. Εδώ ένας ιδιόρυθμος μηχανισμός και πρωτότυπος από τον Φελ. Ο κάθε παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει στη σειρά του δύο ζάρια, πάλι με κανονικό turn order, από πάνω προς τα κάτω. Μόνο που αυτός που θα πάρει δύο ζάρια και θα πάρει το αντίστοιχο που γράφουν πάνω σε χρώμα και σε αριθμό, δηλαδή ένα γκρι και δύο κόκκινα, θα τα βάλουν ακριβώς όπου του λέει. Ένα γκρι και δύο κόκκινα. Ο επόμενος παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει, από τη στιγμή που πήρε τα αντίστοιχα, ένα γκρι και δύο κόκκινα, επιστρέφει τα ζάρια πάλι πίσω. Και μπορεί και ο επόμενος παίκτης να χρησιμοποιήσει, αν θέλει, τα ίδια ζάρια. Αυτό γίνεται και με τους τέσσερις παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο μαζεύουμε γύρω από το δίσκο μας πάρα πολλούς κύβους, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια, τα αντικαθιστάμε με actions. Πάμε στο επόμενο που κάνουμε. Μόλις το κάνουμε αυτό, το κάνουν όλοι οι παίκτες και πριν ξεκινήσουμε τα action που παίρνει ο κάθε παίκτης, γυρίζουμε το ταμπλό μας μία θέση προς τα δεξιά. Με αποτέλεσμα πλέον το βελάκι να δείχνει τα actions που είχαμε πάρει, τα κυβάκια δηλαδή που είχαμε πάρει από την προηγούμενη σειρά. Τώρα αυτό που ήταν, τα κυβάκια που ήταν πριν στο 2 έχουν πάει στο 1. Τα κυβάκια που ήταν στο 3 θα πάνε στο 2 και πάει λέγοντας. Στην επόμενη σειρά, όταν περάσει αυτός ο γύρος στη σειρά μας, θα το ξαναγυρίσουμε και έτσι θα πηγαίνει το παιχνίδι μέχρι να παίρνουμε κάθε φορά όλα τα actions, δηλαδή στην ουσία όλα τα κυβάκια που έχουμε σε κάθε θέση. Άρα προετοιμάζουμε τα χρώματα που θα μας έρθουν στους επόμενους γύρους. Ακριβώς. Θα δούμε ότι όλα τα actions δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή κάποια actions είναι σημαντικά τα χρώματα, σε κάποια δεν είναι σημαντικά. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως είναι τα κυβάκια για να πάρουμε κάποια αντίστοιχα πράγματα. Θα το δούμε στην πορεία των actions. Κάνουμε λοιπόν αυτό και έτσι έρχεται η σειρά του κάθε παίκτη πάλι με το αντίστοιχο turn order που είναι στο τείχος, να κάνουμε τα actions. Πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε. Να πούμε γενικά, όπως σε όλα τα παιχνίδια του Φελ, ο στόχος είναι να πάρουμε περισσότερα VP από σχεδόν όλα τα πράγματα που βλέπουμε πάνω στο ταμπλό. Δηλαδή όλα αυτά κρύβουν πίσω VP. Οπότε ο στόχος μας είναι να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα VP στο τέλος. Λοιπόν, το πρώτο action που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίξουμε μία κάρτα από το ταμπλό μας, να την παίξουμε κάτω. Στο play area όπως είπαμε πριν. Πληρώνουμε το αντίστοιχο κυβάκι που λέει, εδώ παρατηρούμε ότι πρέπει να έχουμε το αντίστοιχο χρώμα και τον αντίστοιχο αριθμό. Εδώ δηλαδή αν παίρναμε αυτή τη κάρτα θα δίναμε ένα μπλε, ένα πράσινο και ένα μοβ. Να θυμίσουμε πάλι ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση στο τροχό, το βελάκι δείχνει αυτά τα δύο.
Και βέβαια για αρχή έχουμε πολύ λίγα, έτσι. Στη πορεία μπορούμε να αποκτήσουμε πολύ περισσότερα κυβάκια. Περνάς κυβάκια από γύρω σε γύρω που δεν χρησιμοποιείς? Όχι, θα το πούμε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στη σειρά μας όλα τα κυβάκια που έχουμε, γιατί στο τέλος τα καίμε. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια που δεν είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή υπάρχουν κάποια actions που παίρνεις είτε χρήματα ή κάποια άλλα για να χρησιμοποιήσω όσα περισσότερα κυβάκια γίνεται. Όσα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καίγονται, εκτός αν βγουν κάποιες κάρτες που παίζουν το ρόλο της αποθήκης, όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάποιους κύβους. Γενικά πάντως στο παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσα κυβάκια έχουμε μπροστά μας, αλλιώς θα τα χάσουμε. Το πρώτο action λοιπόν παίζουμε το αντίστοιχο. Πες ότι εδώ είχα, για να κυλήσει λίγο το παιχνίδι, πες ότι είχαμε εδώ ένα πράσινο, παίρνουμε αυτά τα δύο, άρα χρησιμοποιώ ένα πράσινο, το καίω και βάζω την κάρτα μπροστά μου. Αυτό που λέει η κάρτα μπορώ να το χρησιμοποιήσω ανά πάσα στιγμή στη σειρά μου. Δηλαδή, για όλη την επόμενη ροή του παιχνιδιού, όλο το επόμενο παιχνίδι, αυτή η κάρτα εδώ από κάτω το κειμενάκι έχει ισχύ. Εκτός αν κάποια κάρτα το λέει από μόνη της ότι είναι μόνο για μια φορά. Τότε άμα τη αν είναι μια φορά στο γύρο, τη χρησιμοποιούμε, τη γυρίζουμε και στο τέλος της σειρά μας τη ξαναγυρίζουμε για τον επόμενο γύρο. Το πρώτο λοιπόν είναι να κατεβάσουμε, είναι πολύ σημαντική η ενέργεια αυτή, γιατί εκτός το ότι ελευθερώνουμε πολλές θέσεις από εδώ, δεν παίρνουμε τις τιμωρίες στο τέλος, οι οποίες θα είναι αρκετές αν μαζεύονται πολλές κάρτες και δεν τις χρησιμοποιούμε. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε να πάρουμε μέσα από την πόλη του Μακάο κάποια περιοχή. Θα δούμε ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκτός το ότι μαζεύεις προϊόντα τα οποία μπορείς να τα φορτώσεις στο καράβι και να εξυπηρετήσεις τις περιοχές εδώ που είναι τα αντίστοιχα λιμάνια, μπορούμε στο τέλος του παιχνιδιού να σκοράρουμε και στις περιοχές μέσα στη πόλη του Μακάο. Θα δούμε πώς. Παίρνουμε πάλι τον αντίστοιχο αριθμό κύβων που λέει κάτω. Για παράδειγμα, αν παίρναμε και διαλέγαμε αυτή την πόλη, αυτό το ένα κόκκινο, θα παίρναμε το αντίστοιχο προϊόν και θα το βάζαμε μπροστά μας. Και μάλιστα μπορούμε να το βάλουμε εδώ, σε αυτή τη θέση, που υποτίθεται ότι είναι τα αμπάρια του καραβιού, για να τα έχουμε στην πορεία. Δίνουμε λοιπόν ένα κόκκινο και παίρνουμε την αντίστοιχη θέση. Και για να θυμόμαστε ότι έχουμε αγοράσει εμείς το αντίστοιχο προϊόν από αυτή την πόλη, βάζουμε ένα μαρκεράκι πάνω, δικό μας, με το χρώμα μας, και έτσι ξέρουμε ότι αυτή την περιοχή την πήραμε εμείς. Αν το κάνουμε στην πορεία, με διάφορες περιοχές, θα δούμε αυτό εδώ για παράδειγμα, ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι μπαλαντέρ, το οποίο δεν είναι κάποιο προϊόν συγκεκριμένο, αλλά είναι, σου δίνει κάτι συγκεκριμένο μέσα στην πορεία του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο άμα το δώσεις μπορείς να το κάνεις discard και να πάρεις 3 χρήματα ή ένα κύβο όποιο θέλεις. Αν λοιπόν κάνουμε ένα δίκτυο όπως λέμε μέσα στην πόλη, πάρουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, αυτά τα 4 και είναι δικά μας, τότε στο τέλος του παιχνιδιού θα σκοράρουμε τους αντίστοιχους πόντους. Δηλαδή όσο μεγαλύτερο δίκτυο κάνουμε, τόσο τους περισσότερους πόντους έχουμε από ένα πινακάκι που έχει μέσα στο rulebook. Αυτή ήταν η δεύτερη ενέργεια. Η τρίτη που μπορούμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε στο τοίχο. Εδώ βασικά είναι να πάρουμε και starting player, δηλαδή να πάρουμε το start και να ξεκινήσουμε πρώτοι το παιχνίδι ή να κάνουμε στις επιλογές μας, να τα κάνουμε όλα πρώτοι. Είναι σημαντικό πως παρατηρούμε το starting στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί όλα τα actions που παίρνουμε τα κάνουμε όλα μαζί και μετά παίζει ο επόμενος παίκτης. Άρα εμείς προηγούμαστε πρώτα σε όλες τις ενέργειες. Και μετά έρχεται ο επόμενος παίκτης να κάνει τα δικά του. Άρα μπορούμε να το προλάβουμε να πάρουμε κάποιο λιμάνι, να πάρουμε κάποια πόλη που θέλει και όλα τα σχετικά. Κάποια κάρτα. Κάποια κάρτα που θέλουμε περισσότερο, ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται αυτό με το τείχος. Εδώ είναι αυτό που είπαμε ότι δεν χρειάζεται το χρώμα στο κύβο. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα κυβάκια θέλουμε για να προχωρήσουμε στο τείχος. Η αναλογία, η αντιστοιχία των κύβων είναι με ένα κυβάκι προχωράμε μία θέση, με 3 κυβάκια 2 θέσεις, με 5 κυβάκια 3 θέσεις και με 7 4 θέσεις. Και αντίστοιχα παρατηρούμε ότι είναι ανά 2, άρα με 9, με 11 και πάει λέγοντας.
Οπότε όσα περισσότερα κυβάκια δώσουμε, τόσες θέσεις περισσότερες θα προχωρήσουμε πάνω στο τείχος. Το επόμενο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε τα καράβια μας κάποιες θέσεις και να αρχίσουμε να εξυπηρετούμε τα λιμάνια, δηλαδή να δώσουμε τα αντίστοιχα προϊόντα που έχουμε στα λιμάνια και να πάρουμε αυτά που λέει πάνω, δηλαδή αντίστοιχα VP. Για παράδειγμα. Ο πρώτος θα δώσει το πιο ακριβό. Ναι. Λογικά θα πάει στη θέση που είναι πιο... Δεν είναι θέμα πιο ακριβού για την ακρίβεια. Εδώ παρατηρούμε ότι είναι το αντίστοιχο που πήραμε πριν, είναι εδώ, στο αντίστοιχο λιμάνι. Αντιστοιχεί με αυτό. Άρα εγώ αν έχω τέτοιο προϊόν, θα πρέπει να πάω εδώ για να το εξυπηρετήσω. Αν έχω πάρει τώρα τέτοιο προϊόν... Όταν πας εκεί θα το καλύψεις το 5. Με το μεγαλύτερο, ναι. Με το πιο ακριβό για να πάρω τους περισσότερους πόντους. Μπορώ να δώσω μόνο ένα, δεν μπορώ αν έχω δύο να τα δώσω και να πάρω και τους πρώτους και τα πρώτα και τα δεύτερα. Όχι, θα πρέπει να... Καταρχήν, ανάλογα με το πώς, να δούμε λίγο πώς προχωράμε, πάλι δεν μετράει το χρώμα. Αν δώσω 4, θα προχωρήσω 4 θέσεις. Δηλαδή, είναι απλά αναλογικά ένα προς ένα. Οπότε, αν δώσω 4, θα πάω 1, 2, 3, 4. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχω φτάσει σε λιμάνι, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Οπότε, όταν έρθει η σειρά μου και φτάσω σε κάποιο αντίστοιχο λιμάνι, το λιμάνι πιάνει θέση. Δηλαδή, αν ήμουν εδώ, έπρεπε να δώσω 2 κυβάκια και να κάνω ένα και ένα δύο και να δώσω το αντίστοιχο προϊόν, ένα προϊόν κάθε φορά. Μετά, αν έχω για παράδειγμα στο αμπάρι μου φορτώσω και άλλα προϊόντα, μπορώ να πάω σε άλλα λιμάνια και να εξυπηρετήσω και τα υπόλοιπα και να πάρω το αντίστοιχο που γράφει πάνω και τα παίρνω εκείνη τη στιγμή τα VP που γράφει. Αν έχω δύο προϊόντα από το ίδιο είδος. Όχι, θα πρέπει να εξυπηρετήσω πρώτα το πρώτο και μετά στην σειρά μου να εξυπηρετήσω το δεύτερο. Δηλαδή να βγω και να ξαναμπω. Μπορώ να βγω και να ξαναμπω. Μπορώ εκεί που είμαι να κάνω την ενέργεια την αντίστοιχη, αλλά πρέπει να περνάει μόνο μια φορά στο γύρο σου μπορεί να γίνει. Δεν χρειάζεται να βγω και να ξαναμπω. Όχι. Τώρα να πάμε να δούμε, επειδή αυτό είναι μοναδικό, επειδή το πήρα εγώ δεν μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος, θα πρέπει λοιπόν με το αντίστοιχο μαρκεράκι που έχω στο χρώμα μου να πάω να το τσεκάρω, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει ο επόμενος και να πάει τη θέση πιο κάτω, στο 3 δηλαδή. Φαντάζομαι, έχει σημασία να δείχνεις τι έχεις πάρει. Και στο προϊόν να βάλεις. Μπορείς να βάλεις το προϊόν πάνω. Για να μην ίσως να πει ότι είναι περιορισμένο στο ίδιο. Ναι, θα μπορούσες να βάλεις και το αντίστοιχο προϊόν. Για το δίπλα. Θα μπορούσες να βάλεις και το αντίστοιχο προϊόν. Γιατί ναι. Αυτό είναι συγκεκριμένο το νούμερο. Ναι. Μάλλον έτσι γίνεται. Το επόμενο. Παίρνεις τα VP, Δημήτρη. Ναι, παίρνεις τα VP. Παίρνεις τα VP τα αντίστοιχα. Στο επόμενο που μπορώ να κάνω. Είναι να χρησιμοποιήσω κάρτες. Παρατηρούμε κάτω ότι κάποιες κάρτες χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν με action, όχι όλες, αλλά όπου το λέει ότι αυτό κοστίζει ένα action, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω σαν ξεχωριστό action και να χρησιμοποιήσω την κάρτα που λέει κάτω. Προφανώς για να το κάνω αυτό μπορεί να δώσω κάποιον αντίστοιχο κύβο. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το βλέπω στην κάρτα τώρα με το zoom. Ace είναι action cube και GC είναι gold coin, έτσι. Ναι. Όσες κάρτες έχω μπορώ αντίστοιχα να πληρώσω ό,τι μου λέει η κάρτα, αντίστοιχα ουσκίβους και να πάω να τα πάρω σε ό,τι λέει, ή σε αγαθά, ή σε VP, ή σε χρυσό. Το επόμενο άξον είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, έχει βγει από το αρχικό setup που κάνω σε κάθε γύρο, αυτό θα το κάνω 12 φορές, δηλαδή όσοι είναι και οι γύροι, έχει βγει μια αναλογία, μια αντιστοιχία. Τα 5 χρυσά, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που κάναμε με τις κάρτες, κοστίζουν. Μου δίνουν 8 VP. Άρα μπορώ σαν ενέργεια να δώσω 5 χρυσά και να πάρω 8 VP εκείνη τη στιγμή. Και αυτό μόνο μία φορά. Έτσι δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια. Αν είχα 10 δηλαδή, δεν θα μπορούσα να πάρω 16 πόντους. Μία φορά στο γύρο μου. Στο γύρο μου. Άρα και στον επόμενο πάλι μία φορά. Ακριβώς. Στο επόμενο δεν θα είναι η ίδια αναλογία, θα βγει κάποιο αντίστοιχο άλλο νούμερο. Άρα θες να το κάνεις αυτό όταν είναι τα κίτρινα λίγα και οι πόντοι πολύ. Ναι, λογικά, για να παίρνεις με όσο γίνεται λιγότερα τους περισσότερους πόντους. Βέβαια αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε παίκτης, δεν είναι μόνο για εσένα, θα βγει για όλους. Οπότε όπως το κάνεις εσύ μπορεί να το κάνει και ο επόμενος. Αυτές είναι οι ενέργειες. Υπάρχει και μια τελευταία που είναι το πάσο. Αν δεν έχεις να κάνεις κάποια άλλη ή να χρησιμοποιήσεις άλλο κύβο ή να κάνεις κάτι άλλο, τότε μπορείς να πας πάσο και να τελειώσεις η σειρά σου και να παίξεις ο επόμενος. Το παιχνίδι στο τέλος εννοείται ότι είναι αυστηρά 12 γύρι. Α, δεν είπαμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυστηρά 12 γύρι, που σημαίνει ότι 12 φορές θα γίνει αυτό, θα έρθει η σειρά σου και θα τελειώσει το παιχνίδι και θα μετρήσουμε πόσα VP έχει ο καθένας. Θα πάρουμε τα majority, όπως είπαμε, ανάλογα που έχουμε φτιάξει πάνω στη θέση του Μακάο.
κάποια αναλογία, θα δούμε τώρα, θα υπάρχει. Ό,τι δίνει στο τέλος. Ό,τι δίνει στο τέλος δίνει αρκετά πράγματα όπως όλα τα παιχνίδια του Φερντ. Δηλαδή μαζεύει VP από πάρα πολλά πράγματα. Οπότε θα, δούμε, θα βγουν αρκετοί πόντοι και γενικά στο παιχνίδι μαζεύουμε αρκετούς πόντους κάθε φορά. Χρόνος Δημήτρη, πόσο κρατάει? Μία με μία μισή ώρα. Δηλαδή με τέσσερις παίκτες μπορεί να πάρει και λιγότερο από μία μισή ώρα. Να πούμε λίγο κάτι για ισορροπία του παιχνιδιού. Επειδή μαζεύουμε εδώ πέρα κύβους, το οποίο είναι πολύ έξυπνος και ωραίος μηχανισμός, επειδή μαζεύουμε αρκετούς κύβους, παρατηρούμε ότι από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή αν είμαστε στην ένατη, στη δέκατη φάση, στο δέκατο γύρο, κάποιους κύβους που έχουμε βάλει πιο μετά θα χαθούν. Για να μην γίνει αυτό, μας λέει ότι από τον 8ο γύρο και μετά, δηλαδή 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο, κάποιες ζαριές έχουν κάποια ισοτιμία. Δηλαδή το 6 στον 8ο γύρο γίνεται 1. Και αυτό για να μην χαθεί το 6. Στον 9ο γύρο το 6 και το 5 γίνεται 1. Έτσι όσους κύβους παίρνουμε από προηγούμενους δεν χάνεται κανένας. Κάποια στιγμή θα τους πάρουμε όλους και θα τους βάλουμε μπροστά μας. Γιατί στο 6 δεν το παίρνεις ποτέ αν το πω. Ακριβώς, θα χανότανε γιατί θα παίρναγε σειρά, οπότε θα τελειώναν οι 12 γύροι. Θα ήταν άχρηστο να πάρεις δηλαδή τα μεγάλα νούμερα που θα σου βγαίνανε στα ζάρια. Αυτό είναι το παιχνίδι. Έξυπνοι μηχανισμοί. Ωραίο, ας παίξουμε.